Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ, είμαστε το Style Me Up. Πάντα στις υπηρεσίες σας για την ομορφιά σας, για το στυλ σας, για την ενημέρωσή σας, για τη μόδα, το trend, μακιγιάζ, μαλλιά, νύχια, φρύδια, όλα. Καλό μεσημέρι και από εμάς. Μαρία μου, και τι μου θυμίζει σήμερα, ε? Είμαι φτωχός, κουρασμένος, τρελός, ανθρωπάκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να μείνω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μαρία μου, πόσο βγάζεις? Πρόσεχε, γιατί κρατάω δαγκάτα. Τώρα θα πείτε. Ό,τι δούμε, θα αποφασίσουμε. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε το πρόσωπο που περιμένει πίσω από την πόρτα και ζητάει υποστήριξη. Αξίζει? Μόδα δεν σημαίνει να αγοράζεις ό,τι βγαίνει. Πολύ σωστά. Συμφωνώ. Ακριβώς, αγάπη μου. Μόδα δεν σημαίνει να αγοράζεις αυτό που βγαίνει. Μόδα είναι να πιάνεις ένα ρετάλι και να το κάνεις haute couture, αγάπη μου. Haute couture. Για να δούμε τι σχέση έχει το άτομο με τη μόδα και αν χρειάζεται βοήθεια. Άνοιξε πόρτα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθε. Bye bye. Όπως ήρθες, φύγε. Ονομάζομαι Γιαννούση Λέτια. Έχω σπουδάσει δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Ασχολούμαι με το κομμάτι των ξενοδοχείων, καθώς και προωθώ και το θαλάσσιο τουρισμό. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μου πείτε τη γνώμη σας όσον αφορά το κομμάτι της μόδας, καθώς δεν την ακολουθώ πιστά. Δεν θεωρώ ότι μόδα είναι ό,τι αγοράζουμε, αλλά ό,τι μας κάνει να νιώθουμε άνετα μέσα στα ρούχα μας. Μ' αρέσει να περιποιούμε τον εαυτό μου και στη δουλειά μου, αλλά και στην καθημερινότητά μου. Αγοράζω διάφορα προϊόντα, καθώς και κρέμες. Γιατί είσαι εδώ? Είμαι εδώ για να μου πείτε τη γνώμη σας. Παιδιά, δεν τέλειωσε η κοπέλα. Απάντησε όμως. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Συγγνώμη που σε διέκοψα έτσι. Απλά βγήκες και μας είπες για το... Εμείς θέλουμε εδώ να ακούμε τι θέλεις από μας. Τι θέλεις να... Μόνο η γνώμη. Αν θέλεις μόνο τη γνώμη, πατάμε και σου λέω τη γνώμη. Έχεις ένα πολύ basic ντύσιμο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι πολύ λάθος, ούτε πολύ σωστό. Είναι λίγο... Μονότονο. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη. Η αλήθεια είναι ότι παρουσίασες απλά τον εαυτό σου, χωρίς να μας βάλει σε μια διαδικασία να σε θέλουμε πάρα πολύ ώστε να καταλήξουμε στο κατάστημα. Γι' αυτό πάτησα με πολύ έντονο τρόπο τον μπάζερ μου. Μπράβο, Τζον Τραβόλτα. Έτσι. Εσύ ήρθες ουσιαστικά για μια επιβεβαίωση. Σαφώς και ότι αγοράζουμε όταν βγαίνει στη μόδα δεν είμαστε εμείς. Mm-hmm. Απλά από εκεί πέρα δεν ξέρω αν στην καθημερινότητα σου χρησιμοποιείς τόσο άτονα χρωματικά. Χρησιμοποιώ πιο πολύ το μαύρο χρώμα. Ναι. Δεν βάζω φορέματα γιατί νομίζω ότι δεν αναδεικνύουν το σώμα μου. Ούτε χρησιμοποιώ. Εσύ. Εγώ νόμιζα με φόρεμα θα τη φανταζόμουν. Ούτε χρησιμοποιώ τόσα χρώματα. Και για το κάθε σωματότυπο υπάρχει ένα φόρεμα να το ταιριάζει. Έχει και να το αναδεικνύει. Ρούχα. Ας δούμε την Τρέκλα για να δούμε αν όντως κάνει σωστές επιλογές. Ή μπορείτε να της δώσετε πληροφορίες για κάτι παραπάνω. Αυτό γελιστερό μου αρέσει από μακριά. Εμένα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακουστήκαμε λίγο αυστηρή στην αρχή. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα και με ωραίο παράστημα, όπως λέμε. Έτσι. Ναι, γι' αυτό κι εγώ, γιατί σου είπα, θέλεις την γνώμη, έλα να σου πω. Αλλά δεν ήθελα να νιώθεις άβολα ή κατάλαβες να σου το καταλαβαίνω απόλυτα. Ωραία, για δείξε μας ένα-ένα τα κομμάτια. Ένα από τα φορέματα είναι αυτό. Ναι. Που δεν ήξερα άμα μου πάει. Γι' αυτό είναι στην καρταρόπα και δεν είναι πάνω αρέσει. Μου. Δεν το έχω βάλει ούτε μία φορά. Όταν το δοκίμασες και το είδες στον καθρέφτη, πώς σου φαίνεται? Ίσως δεν το συνδυάζω εγώ με το κατάλληλο πανοφόρι. Ή με τα υπόλοιπα κομμάτια. Το πανοφόρι. Γιατί έρχεται και άνοιξη. Με το δερμάτινο αυτό ήθελα να πω. Με το δερμάτινο αυτό που φοράει, συγγνώμη σε διακόπτω Μαρία, ναι. Θα πήγαινε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ακόμα και σνίκερ να φορούσε από κάτω με το συγκεκριμένο. Ναι, χωρίς σνίκερ. Με κάτι πιο γυναικείο, πιο θηλυκό θα τη φανταζόμουν. Της πηγαίνει το σεξ θηλυκό. Ναι. Της πηγαίνει, πηγαίνει αυτό που λες, γιατί Μαρία, και ωραία πόδια. Αλλά το σνίκερ είναι αυτό που το ισορροπεί υπέροχα το κομμάτι. Που είναι κλασικό, πιο παλαιομοδίτικο. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μόδα και το βρίσκω πολύ ωραίο και με το κεφάλι σου. Mm-hmm. Με το τζάκετ σου θα ήταν ωραίο. Αυτό. Αυτό πάλι δεν το βρίσκω ωραίο. Ούτε κι εγώ, δεν μ' αρέσει αυτό. Και γενικότερα πάλι χρησιμοποιείς άτονα, είναι τα χρώματα... Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή δεν βάφεσαι και έντονα και είναι και το δέρμα σου έτσι, θεωρώ ότι θα πρέπει να βάλεις λίγο περισσότερο χρώμα.
ή και εδώ ένα πουκαμισάκι, το οποίο είναι δηλαδή, καθημερινό, κλασικό. Η παγέτα. Η παγέτα είναι... Και το κορμάκι θέλω να δω το μπροστά. Ναι, είναι ωραίο το κορμάκι. Είναι πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραίο κόψιμο. Περίμενε, ναι. Ας δω το σακάκι. Πώς το φοράς. Ναι. Είμαι το ολόσωμο, είμαι μπλουζίτσα από μέσα, ψιλοκαθημερινή. Τα ρούχα δεν με ενοχλούν καθόλου. Δηλαδή, ακόμα και το μπέζ μου αρέσει με την οργάντζα, γιατί πρέπει να μιλήσω για τις τάσεις. Η οργάντζα είναι ένα υλικό το οποίο το βλέπουμε είναι πάρα πολύ δυνατό εδώ και δύο σεζόν. Θέλει όμως σωστό κομποζάρισμα, σωστό συνδυασμό. Αυτό που θεωρώ εντελώς λάθος είναι τα παπούτσια σου. Ναι, βλέπω είναι στο ίδιο καλαπόδι όλα, στο ίδιο ύψος. Για να συνδυάσεις όλα αυτά τα ρούχα, θέλει οπωσδήποτε σύγχρονα παπούτσια. Κάτι το οποίο δεν το έχεις από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, ακόμα και με το look που έχεις αυτή τη στιγμή, το παπούτσι μου κλωτσάει τόσο πολύ. Αν φορέσεις τα σωστά παπούτσια, θα ήσουν άρτια. Σωστό. Χαρήκαμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που σας γνώρισα. Να είστε καλά. Και εμείς, γλυκιά μου. Bye bye, Λέντια. Καλά γλέντια. Θα είμαστε τυχεροί τώρα. Έχω ένστικτο. Έχεις. Εσύ θα το πάρεις ο παίκτη. Εγώ όχι. Εγώ θα τον πάρω να το ξεμοναχιάσω. Τι να κάνω. Τέτοια είσαι. Είναι στο ρόλο μου. Εσείς όμως θα τον μεταμορφώσετε. Μάλιστα. Είμαι έτοιμη. Yes, πάμε madame. Να δούμε ποιος είναι. Και να σας πω πριν να ανοίξει πόρτα. Θέλω σήμερα πολύ γερή διεκδίκηση. Κάντε μου το χατήρι. Θα ασκήσουμε πουκάμισα. Μ' αρέσει όταν μεταξύ σας. Νομίζω σήμερα και θα είμαστε πολύ και δυναμικοί. Ναι, όταν αγωνίζεστε μεταξύ σας, θα πάρει τον πελάτη, τρελαίνομαι. Θα ασκήσουμε σουκέν, Μαρία. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι. Πάμε στοίχημα ότι θα γίνω κοκέτα. Τέλειο. Και άμα χάσει το στοίχημα, τι θα γίνει. Για ένα τραγούδι με τη λέξη κοκέτα υπάρχει. Ω, δεν θυμάμαι. Όχι. Ας ανοίξει πόρτα να υποδεχτούμε το κορίτσι που θα γίνει κοκέτα. Και θα το τραγουδήσει μετά. Και θα πούμε και ένα τραγούδι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Είμαι η Σταυρούλα. Είμαι graphic designer. Γενικά ντύνομαι με πάρα πολύ casual, footer, φόρμες και τέτοιου είδους ρούχα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα animal print, cruelty free only. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα funky χρώματα. Γενικά έχω ως πρότυπο styling τη Lady Gaga. Σε τέτοιο στυλ, τη Yolande Visser. Το στυλ μου γενικά είναι αυτό. Οπότε έχω βάλει στοίχημα με τον κολλητό μου ότι θα καταφέρετε να με κάνετε πιο θηλυκή και πιο γυναικεία άμα έρθω εδώ. Γιατί όταν βλέπω ωραία φουστάνια, ενώ μου αρέσουν, νιώθω ότι μου λένε, ας πούμε, φόρεσέ τα κι εσύ και λέω ότι δεν είναι για μένα αυτά. Και ήρθα να μου αποδείξετε το αντίθετο. Εδώ είμαστε. Τι ωραία! Καλώς ήρθες! Καλώς σας βρήκα. Σταυρούλα, κάτσε λίγο πιο πίσω. Και εγώ λέω αγόρια να φύγουμε εμείς, γιατί όπως είδατε η Σταυρούλα ήρθε κατευθείαν για την Ιβόνη. Το καταλάβεις και εσύ, Μαρία. Ναι, βάρος θα είμαστε σε αυτή θα τη δείξει, συνεργασία. Θα δείξει. Όχι, θα κάνω την κουβέντα για τον Τζον Τζον. Από τα ζεστά. Μην τα ακούσει, γιατί θα αρχίσουν τώρα να με κοροϊδεύουν. Εντάξει, να μιλάνε. Σαν ταγμένη ήρθε, να αφήσει τη λαμπάδα. Η Παναγιά Ιβόνη και να φύγει. Λοιπόν, είσαι το απόλυτο κορίτσι του Style Me Up και θέλω να σε κάνω κοκέτα. Τι ξέρω, για κάποιο λόγο αυτά που φοράς δεν μου κλωτσάνε τόσο σε σχέση, αλλά τα παπούτσια σίγουρα. Ναι, είναι λίγο πολύ ογκώδη ίσως είναι με λίγο το κολάν. Και επίσης το χρώμα των μαλλιών σου, για κάποιο λόγο. Γιατί, γλυκιά μου, καταλάβεις. Τι δεν τα αλλάζεις, μη μας πεις τέτοια. Όχι, κάντε μου ό,τι θέλετε, σας έχω εμπιστοσύνη. Εντάξει. Απλά το αγαπώ, μωρέ, το κόκκινο. Είναι λίγο άχρωμο αυτό το κόκκινο, ενώ ρε παιδί μου, είναι κάπως άτονο. Αν το κάνετε και πιο funky, εγώ μαζί σας. Εσύ, ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είσαι ένα ξεκάθαρο κορίτσι Style Me Up. Θέλεις αλλαγή και θα δεις αλλαγή. Πολύ έντονη αλλαγή, γιατί αν η καθημερινότητά σου είναι έτσι, σκέψου η μεταμόρφωση που θα γίνει θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με αυτό που έχει συνηθίσει. Θέλω πάρα πολύ να πάμε στο μολ να γίνεις κοκέτα με μένα και να αλλάξουμε όλα αυτά που φοράς. Ωραία. Ευτυχώς που έχουμε το Style Me Up για αυτές που θέλουν να γίνουν κοκέτες. Γιατί αυτό το μαλλί δεν μπορώ να το βλέπω. Γιάννη. Αγαπημένη μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Style Me Up. Καλώς ήρθες στον Γιάννη Λάσκο. Εγώ το πάω το στοίχημα. Θα καταλήξουμε στην πασαρέλα και θες όχι απλά κοκέτα, θες μία υπερπαραγωγή, θες ένα σύγχρονο κορίτσι, είσαι ιδανικό πρόσωπο για μεταμόρφωση. Τα μαλλιά θέλουν τεράστια αλλαγή, μπορούμε να φορέσουμε πάρα πολλά διαφορετικά πατρών. Ήδη σε έχω φανταστεί να κάνεις πασαρέλα και να μας χαιρετάς με φιλί και να στέλνεις και σε μένα ή αν θέλεις να σε βοηθήσω στην πασαρέλα στο τέλος. Καλά, οπότε... φέρε το χαρτί, Γιάννη, που το σπούδασες πριν. Πώς? Εσύ είδα στο καμαρίνι, όλα αυτά που είπες τώρα, το διάβασες σε ένα χαρτί. Γράφει Βαριέμαι. Για τυχαία Βαριέμαι. Και σου λέει κάπου θα λοιπόν, κολλήσει. Σε κάποιο περιστατικό. Είμαι εδώ για εσένα, γλυκιά μου. Έχεις λίγα δευτερόλεπτα να αποφασίσεις και να πεις το όνομά μου. Ευχαριστώ. Κόλακας, μεγάλος.
πολύ καλά τα πήγε. Να ξέρεις, εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια. Ναι. Εγώ θέλω να τα δείξω με τις πράξεις μου. Γι' αυτό είπα λίγα, αλλά... Και καλά. Αυτό αλλά που τι? Πρέπει. Έχεις χρόνο να αλλάξεις γνώμη, να σκεφτείς, να καταλήξεις, να μας πεις τέλος πάντων. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ρούχα, ε. Έχουμε. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν την τρέκλα της. Φαντάζομαι ότι θα μοιάζει πάρα πολύ. Με το στυλ που φοράει. Είσαι εντυμένη η δουλειά σου. Ναι. Δηλαδή, αν ερχόσουν και παίζαμε quiz τι δουλειά θα κάνω, το ένα στα τρία θα ήταν η θα δουλειά που κάνεις. Λίγο προφίλ να δω το κούρεμα. Mm. Ναι. Καλό το λέω, πάρει φανταστικό. Καλό είναι το κούρεμα. Επειδή γενικά είμαι και gamer, η ιδέα για το κούρεμα ήταν από το Mirror's Edge, το παιχνίδι. Δηλαδή, γενικά και το στυλ μου είναι πάρα πολύ... Και έχει να κάνει με και τα ρούχα που έχω φέρει, ας πούμε, είναι από μπάντες, μπλουζάκια ή είναι από gaming. Είσαι επηρεασμένη από αυτό, απλά πρέπει να μεγαλώσεις λίγο. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό ήρθα. Πρέπει να αποκαλάσεις. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τα αφήσει πίσω της, γιατί είναι η προσωπικότητά της. Είναι αυτά που την έχουν καθοδηγήσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι το περιβάλλον που της αρέσει να κινείται. Αλλά θέλει ένα touch, πολύ touch δηλαδή, γυναικείο. Βέβαια, έχω και πιο καλά ρούχα, να σας δείξω με αυτό. Γιατί εγώ ζω στο Λονδίνο, οπότε έχω πιο clubbing ρούχα. Ναι. Αλλά είναι καθαρά clubbing. Η αγαπημένη μου ευρωπαϊκή αχ, πόλη. Clubbing. Ναι, το Λονδίνο είναι και εμένα. Πεθαίνω. Ούτε μ' άρεσε και εγώ αυτή η λεπάρη είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι fake pony skin. Γιατί είμαι το cruelty free, δεν θέλω καθόλου τέτοια. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι animal. Δηλαδή τα περισσότερα που έχω είναι animal print και μου αρέσει πάρα είναι πολύ. Είναι και σωστά. Γιατί η άλλη γόβα που έχεις εκεί, η κόκκινη είναι χάλια. Πολύ. Αλήθεια. Ναι, ρε, εσύ, τι τακούνι είναι αυτό. Δεν μπορώ να δω το τακούνι κοπό. Ούτε και εγώ είναι κοπό. Το έχει να το δούμε και τακούνι. Δεν σήκωσε το λίγο να το δούμε. Να το δείτε, ναι, είναι λιγάκι χοντρούλι το τακούνι. Ναι, ρε, εσύ, και άχαρο. Είναι λιγάκι για το καμίνι. Μπορεί να το δώσει στο Γιάννη, άμα θέλει. Θα μου τα δώσει έτσι κι αλλιώ, αφού είμαστε δίπλα. Πολύ θεωρία η σταυρούλα. Πολύ στυλή σταυρούλα. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Και τώρα έχω και ρούχα πιο α πούμε καλά. Δηλαδή αυτό α πούμε θα το φόραγα. Αν πήγαινα για interview για δουλειά ή όταν ας πούμε, θα πρέπει να συναντηθώ με κάποιο πελάτη που θα με το βάλω τι θα το καλό, φορούσες από κάτω. Έχω ένα μαύρο κολάν που τα φοράω αυτά συνήθως, γιατί θέλω κάτι ουδέτερο από κάτω σκέτο. Είναι σκυλάκι αυτά. Ναι, είναι γαλλικά bulldog. Και το θεωρείς επίσημο αυτός, εμφάνιση. Είναι το, πιο... το επαγγελματικό. Είναι ναι, το πιο επαγγελματικό okay. Για μένα. Γιατί δεν χτυπάνε τόσο πολύ. Πόσο δεν έχει animal print, έχει animal κομμάτι. Πόσο μου κάνετε. Έχει animal print. 34. Πόσο? 34. Και έχει στο αμάξι σου και όπου και να είσαι φαγητά για τα σκυλιά και τις γάτες, είμαι σίγουρη. Ναι. Η μαμά μου λέει ότι αν δεν γίνω designer, πρέπει να είχα γίνει κτηνίατρος. Γενικά. Θα μπορούσες, ναι. Θέλω να σκεφτείς και να μου πεις ποιον από τους κριτές μας διαλέγεις για να παίξετε αυτό το παιχνίδι της μεταμόρφωσης. Αχ, τώρα μου βάζετε δύσκολα. Τώρα σκέφτομαι να πάω με το προφανές. Με την πρώτη σου αγάπη και παντοτινή ή με το νέο φλερ. Ναι. Ξέρετε κάτι, επειδή μου ήρθα για ανανέωση εδώ και μου αρέσουν ανανεώσεις, μάλλον θα πάω με το νέο φλερτ. Σκέψε ότι μπορεί να τα λέει σε όλες τα ίδια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δυστυχώς πέφτουμε αυτά, οπότε. Έλα, πήγαινε όπου σου αρέσει εσένα. Οπότε πάω με τον κύριο Λάσκο. Όχι! Όχι! Επιθετικό δεν ήθελες, να το. Να σας πω κάτι, μου αρέσουν αυτές οι εκπλήξεις. Τι έκανα λάθος, πέφτω. Τίποτα, τίποτα. Είναι η ωραία στιγμή που ένα μάτς που το θεωρείς τελειωμένο. Μπαίνει στο έως, πόσο να πω, στο 87. Τι έκανα λάθος για να το διορθώσω. Τώρα διορθώνεται. Κάτι λάθος με ψάρωσε. Μου ανήκει. Ωρε, μου ανήκει. Πολύ βαριές κουβέντες σου, Ιωάννη, σήμερα. Πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Θα καταπλήξουμε τα πλήθη. Ωραίος χαρακτήρας. Πολύ. Μ' αρέσει. Αλλά θέλω να τη μάθω καλύτερα. Ναι, πήγαινε, Μαρία. Θέλω να μάθουμε τόσο. Παρηγόρα λίγο να την Ιβόνη, γιατί τη έπεσε βαρύ. Για ποιο λόγο πώς έγινε αυτό. Τίποτα, ένιωσε μια έλξη. Δεν σου έχει τι, βλέπεις έναν, είσαι με κάποιον και βλέπεις κάποιον και όχι, και αν τρέλα, πολλά εκεί. Μέχρι το τέλος τα κλαίσεις. Είσαι πολύ ευγενικό. Πολύ. Σταυρούλα, τι ερωτυπάκι είσαι εσύ. Ευχαριστώ. Μιλάς πάρα πολλές γλώσσες. Σου άρεσε να μαθαίνεις ξένες γλώσσες ή έζησες σε πολλές χώρες. Η οικογένειά μου έχει μια καταγωγή από Ιταλία. Οπότε άκουγα πάρα πολλά ιταλικά στο σπίτι. Και γενικά είχε πλάκα γιατί μιλάγανε οι θείες μου και η μητέρα μου ιταλικά στο σπίτι για να μην καταλαβαίνουμε εμείς τα παιδιά. Και το θέμα είναι ότι τα ακούγαμε τόσο πολύ που πλάκα ψήμερα να καταλαβαίνω τι λένε και έκανα ότι δεν καταλαβαίνω. Φυσικά. Κορόιδο είσαι να τα μαθαίνεις. Άκουγα τι λέγανε, καταλάβαινα ας πούμε ότι πήγε ότι μαθαύουνε. Αλλά έκανα ότι δεν καταλαβαίνω για να ακούω τι λένε. Γαλλικά τώρα έκανα σχολείο μαζί με τα αγγλικά, το αυτονόητο. Και ισπανικά γιατί μου άρεσε εμένα, γιατί έχει παντρευτεί ένας μου αδερφός Ισπανίδα και ήταν ο μόνος τρόπος να μιλάω με τα νηψάκια μου. Και πολωνικά. Πολωνικά ελάχιστα.
Γιατί το τελευταίο διάστημα ο σύζυγός μου δουλεύει εκεί. Πηγαίνω, έρχεται ή μένει μόνιμα? Πλέον ζει μόνη. Τουλάχιστον θα σε δει τηλεοπτικά. Ναι, ναι, το ξέρει. Είναι ενήμερος. Με νομίζω είναι αυτή. Ωραία. Υπάρχει κάτι για να γυρίσουμε στο στυλ που δεν θα βάζεις με τίποτα? Υπάρχει κάτι στο σώμα σου που δεν νιώθεις ότι μπορείς να το υποστηρίξεις? Θα ήθελα να είχα πιο juicy καμπύλες. Εντάξει, όχι Kardashian, αλλά προς τα εκεί σε normal επίπεδο. Θέλω λίγο για τα μαλλιά. Τι θα κάνουμε? Ό, δεν μπορούμε θέλετε, να κάνουμε τα πάντα. Ό,τι θέλετε, έχω τυφλή εμπιστοσύνη στους σύζυγους. Και χρώμα. Αυτό το θέμα. Ναι, απλά το μόνο μου σκέψη, που προφανώς οι ειδικοί το ξέρουν καλύτερα αυτό, επειδή τα κάνω κόκκινα πάρα πολύ καιρό, το να κάνουμε ας πούμε κάτι ξανθό, φοβάμαι μην μου φτύσει το κόκκινο από μέσα. Ξέρουν, έτσι κι αλλιώς έχουν εμπειρία. Αλλά και ο Τρίφωνας, ναι, και η Αθηνά. Πάμε το κοντίνουμε κι άλλο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία, κανένα πρόβλημα λοιπόν με τα μαλλιά, θα τα βρούμε όλα. Τέλεια θα περάσετε και με το Γιάννη. Θα σε δω στο τέλος και πραγματικά. Ωραία. Θα χαρώ πάρα πολύ να άνοιξε η πόρτα και θα πούμε πω είναι αυτή ή είναι άλλη. Ωραία. Το σημερινό επεισόδιο είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα, για τον Γιάννη Λάσκο. Έχω μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Έχω τη Σταυρούλα. Η Σταυρούλα φοράει animal, φοράει χρώματα, φοράει denim, φοράει ρίγες, εμπριμέ, μαξιμαλισμό. Τι έχω να κάνω? Να κερδίσω το συγκεκριμένο στοίχημα, επαναλαμβάνω. Με τη βοήθειά σου θα το κερδίσουμε σίγουρα το στοίχημα. Εδώ είσαι εσύ, κοριτσάκι μου. Έλα να σε δω. Δεν σε φοβάμαι, Γιάννη μου. Γιάννη, δεν σε φοβόμαστε. Είμαστε μαζί σου. Θα την κάνεις πιο minimal, πεθαίνεις τη Σταυρούλα. Πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Ναι, αμέ. Είσαι έτοιμη για Style Me Up? Ναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με πολύ ιδιαίτερους συνδυασμούς. Σήμερα θα ξεπεράσω και τον εαυτό μου. Ο Γιάννης Λάσκος με τον έντονο μινιμαλισμό άσπρο-μαύρο σήμερα θα έχει και χρώμα. Θα έχει ρίγες, θα έχει εμπριμέ. Γιατί ο κύριος Λάσκος μιλάει στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό του? Ας τελειώσει όμως ο κύριος Γιάννης, γιατί ο κύριος Τρίφωνας περιμένει την πελάτησα για αλλαγή, παρακαλώ. Ξεκινάμε με ένα φόρεμα stretch, το οποίο με την εξαιρετική σιλουέτα που έχεις μπορείς να το υποστηρίξεις από μέσα για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, εμπριμέ. Κοίτα πόσο διαφορετικό είναι και πόσο πολύ ταιριάζει. Και φοράς και αυτά τα υπέροχα κόκκινα μποτάκια. Του κύριου Τρίφωνα δεν του αρέσει καθόλου αυτός ο συνδυασμός. Θα το στυλιζάρουμε ένα πολύ ωραίο mini, super mini τσαντάκι. Το φοράς χιαστή και σε περιμένω. Γέλα μου λίγο πίσω να σε φτιάξω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται αυτός ο συνδυασμός. Πολύ ιδιαίτερο συνδυασμός για Γιάννη Λάσκο, να ξέρεις, έτσι. Εσύ μου το έχεις βγάλει αυτό. Γιάννη μου, ωραίο το φορεματάκι, μ' αρέσει. Αλλά το πόδι το γυμνό, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Πού το βρήκε τώρα αυτό και το συνδύασε, καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Και το κάνει και πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι το κόμπαλτ, το μπλε που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου μπλε. Ωραία, τσαντάκι, δεν το βάλαμε. Και μου αρέσει που χτυπάει έτσι με το κόκκινο, με τις γόβες. Α. Σου αρέσει το συγκεκριμένο τσαντάκι? Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά μου κάνει εντύπωση που, ξέρεις, είναι ροζ και είναι κόκκινες οι γόβες, αλλά φαίνεται ότι του πάει. Το μόνο βέβαια που δεν μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια, είναι η τσάντα. Κοίτα τι ωραία που είναι από τα πλάγια. Είναι πολύ τάση. Οι μικρές. Είναι τα mini bags. Μπορούμε να κρατάμε και δύο τσάντες. Δεν χωράει και κάτι εκεί. Πρέπει ναι, να χωράει. Δηλαδή να έχεις μια τέτοια και να έχεις και μια κανονική. Και ένα κραϊόν χωράει. Και μόνο να έχεις και τις σακούλες του σούπερ μάρκετ. Τι χωράει? Ένα κραϊόν. Η αλήθεια είναι μόνο ένα κραϊόν. Δηλαδή, άμα έχεις κινητό και ειδικά από τα μεγάλα. Μόνο ένα. Κραϊόν. Θέλω να μου πεις στο Λονδίνο, που είναι και η αγαπημένη μου ευρωπαϊκή πόλη, τρελαίνομαι, πεθαίνω. Τι επέλεγες, πώς ήταν η μέρα σου, στιλιστικά εννοώ πάντα. Στιλιστικά, εξαρτάται την περίσταση. Το πρωί, ας πούμε, προφανώς που θα έπρεπε να πάω στη σχολή ή κάτι τέτοιο, ήταν πιο πολύ φούτερ, φόρμες, γιατί είχες και διαδρομή να κάνεις. Το βράδυ όμως, ας πούμε, αν πηγαίναμε στο Σόχο. Τέλεια. Ναι, ωραία. Επειδή οι επιλογές ήταν λιγάκι πιο funky. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, μαγαζιά που είχαν black light. Ναι. Που είχαν τέτοια. Οπότε οι επιλογές μας ήταν από μαγαζιά που είχαν κυρίως ρούχα που χτυπάγανε στο black light. Με νιόν και ανοιχτό. Ναι, ναι, ναι. Τέλειο. Θέλω να δεις ένα πολύ ωραίο κομποζέ. Φόρεμα πουά. Πολύ λούσε. Εσένα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως για να το κάνουμε ενδιαφέρον, το φοράμε ένα κόκκινο κάρτιγκαν. Ό,τι καλύτερο για την άνοιξη στο Λονδίνο, που είναι συνήθως βροχερός ο καιρός. Σωστά. Ναι. Φοράμε εδώ. Θα το κάνουμε λίγο μεσάτο. Με ένα πολύ ωραίο
ζωνάκι, ταμπά. Και τι θα βάλω σε σένα που μπορείς να το υποστηρίξεις με αυτά τα υπέροχα πόδια. Πλατφόρμες. Σας έχω σοκάρει, το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Κι όμως ο Λάσκος δείχνει κροκό, κάμελ. Πλατφόρμες, Μαρία. Ο Λάσκος θα κερδίσει το στοίχημα, νομίζω. Εννοείται θα το κερδίσουμε το στοίχημα. Παίρνεις και το ζωνάκι. Οπ. Πω πω, το μυαλό μου, σταυρούλα μου, τώρα είναι στο Λονδίνο. Πόσο πολύ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Πω πω, το κορίτσι μας. Τη πάει πάρα πολύ το κόκκινο. Ναι, πάρα πολύ τη πάει. Αυτή η καπαρτίνα με το που Άγιάννη μου έδωσε ρέστα. Δώσ' μου και τα ψηλά. Εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ να συνδυάζω το κόκκινο χρώμα με ασπρόμαυρο πουά. Από μέσα φοράμε ένα σεμιζιέ φόρεμα. Mm-hmm. Απλά είναι πιο μακρύ πίσω και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον, πιο μοντέρνο. Το έχουμε μεσάρει με ένα ταμπάζονάκι δερμάτινο. Ακούω εντυπώσεις. Λοιπόν, είναι απίθανο. Ο συνδυασμός του κόκκινου με το πουά είναι απίστευτος. Πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που λίγο με χαλάει είναι το ασύμετρο. Αχ, ναι. Μπράβο, δεν θα μιλάω, θα τα λέει η Βόνη. Με καλύπτει απόλυτα. Ακριβώς και εμένα. Ή κοντό να ήταν, ή μακρύ να ήταν. Και η ζώνη θα μπορούσε να την αλλάξει. Ίσως εγώ να έβαζα αντί για τα μπαζόνη, μπορεί να βάζα μαύρη. Okay. Δηλαδή μου κάνει, ξέρεις, εγώ δεν είμαι φαν των γήινων χρωμάτων προσωπικά. Λεπτό ζωνάκι φαρδί, τι θέλει το κορίτσι μου. Νομίζω θα έβαζα φαρδί, να το έκανα πιο καμπαρντίνα. Okay. Να δούμε πώς θα έβγαινε. Γιάννη μου, σφίξεις το ζωνάρι. Ο κύριος Τρίφωνας λέει ναι. Νομίζω επειδή ήταν λεπτή η άλλη, δεν μου φαινόταν τόσο ενώ αυτή δείχνει. Δηλαδή το κόβει το ρούχο και μου κάνει και ωραία μέση. Το άλλο το έκανα λίγο πιο κομποζέ με τα παπούτσια σου, ναι. Και ήθελα να βάλω μία λεπτομέρεια ώστε να μην παραπέμπει πολύ σε ζώνη. Γι' αυτό και το έκανα κόμπο. Δεν είχε αγγραφάκι με ντύλι. Μου αρέσει όμως και το προσωπικό σου στυλ. Δεν θα πω όχι στην πρόταση. Τη βλέπουμε, ταιριάζει πάρα πολύ. Και το φάρδος. Όντως έχει απόλυτο δίκιο ότι είναι λεπτό το κορίτσι μας. Και εδώ είναι πολύ ωραίο να είναι και πιο φαρδί αυτό. Δεν κακή. Γιατί είναι λεπτούλα. Ναι. Πώς θα συνδυάσω αυτό το υπέροχο σετ, φούστα με σακάκι, αλλά θέλω να το κάνω πιο ενδιαφέρον. Βάζω από μέσα ένα χρώμα, κοίτα πόσο ωραία ταιριάζει αυτό, και σου φέρνω πλατφόρμες. Και όμως, κυρίες και κύριοι, πλατφόρμες ο Γιάννης Λάσκος. Πώς νιώθει το κορίτσι μου μέσα σε αυτό το υπέροχο εμπριμέ, λαχούρι, λευκό μπλε, με αποχρώσεις του μπλε μάλλον, κίτρινο μπλουζάκι, πορτοκαλί, κοραλί, πλατφόρμες και πάλι πλατφόρμες, ναι. Γιάννη μου, ωραίο το λαχούρι. Αλλά θα προτιμούσα παντελόνι λαχούρι, βρε παιδί μου, για να κάνει ωραίο το σετάκι, 70's. Α, τι ωραίο έμπριμε είναι αυτό. Άντε καλέ. Δεν μ' αρέσει καθόλου, παιδιά, συγγνώμη, ούτε το έμπριμε δεν μ' αρέσει. Δεν σαν μ' αρέσει και φάνω. Σαν τη μαγκύρα σε ρόλο είναι. Το κουστούμι είμαι λίγο, νιώθω σαν τα πετσαρία στις Βερσαλίες, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό είναι καλό ή κακό? Είναι καλό. Ωραία. Καλό, αλλά δεν είναι το στυλ μου. Okay. Ενώ είναι εντυπωσιακό, είναι κλάση. Μου αρέσει που κατάλαβες πως θέλω την τσάντα. Οκ. Okay. Μ' αρέσει όμως αυτό που το κάνει στο στυλ μου, είναι τα παπούτσια και η μπλούζα. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι, λες και έχεις πάρει τα πετσαρίες της Βερσαλίας και τις έχεις κάνει fun cup. Εμένα μου αρέσει. Υπάρχουν κάποιοι χαρτί υγείας στο Λονδίνο που είναι έτσι, Μαρία, να ξέρεις. Στα χαρτί υγείας στο Λονδίνο. Όχι, 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 αυτό να φύγει τώρα. Κοστούμι Prince the God ή Prince of Wales. Πάρα πολύ διάσημο print καρό. Το έχουμε δει σε διάφορες παραλλαγές. Mm-hmm. Το έκανε μόδα πρίγκιπας Ουαλίας, εννοείται. Θα το κάνουμε κομποζέ με ένα εμπριμέ, ριγέ με πολύ μικρά σποτ. Mm-hmm. Δικό σου. Σου φέρνω εγώ, πέρασε μέσα γλυκιά μου. Σου φέρνω εγώ τα πέδιλα και θα ψάξουμε και μια πάρα πολύ ωραία τσάντα. Πώς είναι η φίλη μου εδώ? Καλή κομψότατη. Τώρα μπορείς να σταθείς δίπλα στον καλό σου με κοστούμι, εννοείται. Σήκω στα μανικάκια, θα δούμε σωστά. Πάρε και μια ωραία τσάντα. Α, πράσινη. Πράσινη. Τέλειο. Μέχρι στιγμής είναι το πιο όμορφο που έχει βάλει. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ, μ' αρέσει. Και είναι σεξι. Πολύ. Αυτό που μου κλωτσάει εδώ, ξέρεις τι είναι λίγο, ε. Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο παπούτσι, ναι, πολύ. Ναι, αυτό θα σου έλεγα κι εγώ. Είναι, έχεις πολύ ωραία πέλματα, αλλά θα ήθελα και κάτι άλλο. Πώς σου φαίνεται γενικά το look, για πες μου. Πολύ ωραίο. Για το παπούτσι το σου έλεγα κι εγώ. Γιατί, ας πούμε, καταρχήν για γραφείο, για κάτι μου φαίνεται πολύ βραδινό. Εμένα δεν με ενοχλεί ότι φαίνεται πιο βραδινό.
Δεν μου κάνει βασικά βραδινό, μου κάνει πιο μοντέρνο. Μου κάνει λίγο άσχετο με όλο το υπόλοιπο look. Δηλαδή, εδώ θα σε έλεγα πιο πολύ. Πάμε να φορέσουμε τις σκόπες μας. Ακριβώς, Σταυρούλα μου, όπως το πες. Είσαι για γραφείο. Γραμματεύς. Η γόβα είναι πολύ πιο ωραία, δεν το συζητώ. Το κάνει πιο κλασικό, όμως δεν με ενοχλεί πάνω σου. Μου κάνει πολύ ενδιαφέρον. Εμένα, κύριε Λάσκο μου κάνει δεσποινής διευθυντής. Ο κότσος της λείπει. Θα το επέλεγες, θα πήγαινες σε κατάστημα να αγοράσεις το συγκεκριμένο κοστούμι, το συγκεκριμένο πουκάμισο, τη συγκεκριμένη τσάντα που είναι τόσο κλασικό, γιατί είναι ένα πολύ κλασικό outfit. Ναι. Νομίζω στην Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά στο Λονδίνο σίγουρα θα το φόραγα αυτό. Απλά στο Λονδίνο ξέρεις τι θα ήθελα. Με όλο αυτό το look από το λαιμό και κάτω, θα ήθελα πολύ ιδιαίτερα μαλλιά. Κύριε Λάσκο, φάουλ. Άσε τις συζητήσεις για τα μαλλιά. Αυτά είναι για τον κύριο Σαμαρά. Σκέψου τον εαυτό σου μέσα αυτό τόσο σεξι φόρμα, έχει πολύ ιδιαίτερη πλάτη. Και να το φορέσουμε πάλι με πλατφόρμες, κορίτσια. Πάλι ο Λάσκος με πλατφόρμες. Δικά σου. Και τώρα την πιο σεξι τηλική εικόνα της Σταυρούλας. Έτσι. Γύρισα προς τον καθρέφνα εδώ. Wow. Δεν το περίμενα. Wow, κι εγώ. Σου αρέσεις. Πολύ, και εγώ δεν το περίμενα. Να σου πω την αλήθεια, κύριε Γιάννη, και εγώ δεν το περίμενα. Ήθελα ένα νούμερο μικρότερο. Είναι baby pink με μαύρο και έχει ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Αλλά έχει και ένα πολύ ωραίο σεξινες με τα κοψίματα που έχει στα πλάινα του θώρακα. Μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Και εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει που έχει και λεπτομέρεια με δαντελίτσα που εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα φόραγα δαντέλα. Βάλε μωρή Σταυρούλα κανένα κιλό έτσι να σου κάθεται καλά το φόρεμα. Θα φορέσουμε κόκκινο. Με ασπρόμαυρο ρετρό πουκάμισο που κάνει λίγο 40s. Και για να το κάνω λίγο πιο 40s, του σήμερα όμως, θα σου δώσω πάλι πλατφόρμες σε ένα πιο ιδιαίτερο χρώμα για να το κάνει λίγο πιο fashion. Πλατφόρμες σήμερα έχουν την τιμητική τους, Εννοείται. Δεν σου αρέσουν. Εγώ νιώθω ότι νιώθεις πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Και τις περπατάς και πολύ ωραία. Ναι, γιατί είναι ισορροπημένες. Μπορούν να περπατήσουν τις πλατφόρμες. Έτσι λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Κορίτσι. Forties, yeah! Αυτό είναι ωραίο, κοίτα τι ωραίο. Μ' αρέσει. Πολύ. Αυτό ναι. Έχεις λίγο όμως γκάγκα τώρα, όχι. Ναι. Άμα ήταν εκεί θα ήταν γκάγκα, κοίτα. Είναι γκάγκα, είναι Σία, είναι... Και Σία, ένα... σου αρέσει pop. Κοίτα εδώ τώρα, full γκάγκα. Full γκάγκα. Ήθελε ένα φιόγκο Σία τώρα στο κεφάλι από πάνω. Κίτρινο κιόλας, να γίνει... Ωραίο συνδυασμός είναι, ρίχνω λίγο εγώ αυτά εδώ. Πώς νιώθεις? Αχ, πολύ ωραία. Κεράκια τσέπη για πλασαρέμ, ωραία. Μπράβο. Κοίτα, εκεί που αν έβλεπες αυτά τα πουκάμισα, με αυτό το γιακά, θα έλεγες πριν όχι. Λίγο καιρό θα πεις όχι. Τώρα το έχουν δείξει σε πολλές πασαρέλες και το έχουμε συνηθίσει. Ναι, και αυτό ναι, και ναι, τώρα ναι. Δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Φορέσουμε άλλο ένα τελευταίο παντελόνι με αυτή την απόχρωστο εμπριμέ και από πάνω αυτό το πλεκτό. Όμως, για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, θα σου φέρω φλουό νίον πέδιλα. Wow. Και λέω να το συνδυάσουμε και πάλι με έντονο χρώμα, πιο pop. Και μου αρέσει ο συνδυασμός αυτός που έχει κάνει. Χαίρομαι είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πολλά πράγματα, πολλά ψώνια. Οκ. Το μαθές. Πολύ δεν σε είδα, πολύ δεν σε είδα πολύ. Τα παιδεία παίζει. Μαθητριούλα την έβγαλες Γιάννη μου. Αλλά η μπλε τσάντα είναι όλα τα λεφτά. Όχι. Okay. Κοίταξε, το πέδιλο και το παντελόνι μου αρέσει. Σ' αρέσει το παντελόνι, δεν την κολακεύει. Καθόλου, παιδιά, είναι τεράστιο. Εντάξει, κακό. Ναι, με το παντελόνι έχω λίγο. Μου είναι, νιώθω ότι μου είναι λίγο τεράστιο. Όχι, δεν είναι λίγο τεράστιο, είναι πολύ τεράστιο. Είναι σαν. Το ήθελα ένα size μικρότερο. Μου αρέσει το λαστιχάκι αυτό που έχει κάτω και στη μέση που το κάνει λίγο φόρμα. Μου αρέσει το επάνω που το κάνει λίγο πιο ladylike, πιο κυρία. Το ισορροπούμε με τα συγκεκριμένα πέδιλα τα οποία είναι neon fluo. Και την τσάντα την αγαπημένη σου ως χρώμα. Ναι, έτσι. Το χρώμα στο κοβαλτί μου αρέσει την πάρα πολύ. Χιαστή. Για δες τι και χιαστή, πώς φαίνεται. Για να πω και χιαστή. Σε ακούω. Λοιπόν, ο συνδυασμός μου αρέσει. Σου είπα, το μόνο που δεν μου αρέσει είναι το παντελόνι που μου είναι λίγο πολύ. Γενικά είναι ύφασμα το οποίο δεν ξέρω αν θα φόραγα εύκολα. Είναι δερματίνη. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε ένα denim που δεν σου έδειξα καθόλου, γιατί δεν ήθελα καθόλου να σε βάλω σε casual, γιατί ήρθες με casual. Άντε να το κάνουμε και αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αν φορούσαμε κάτι, θα ήταν αυτό. Αυτό είναι boyfriend jeans, δεν είναι. Είναι boyfriend. Μ' αρέσει που τα ξέρεις όλα. Boyfriend η Σταυρούλα. Lady like ο Γιάννης, τα μάθαμε τα αγγλικά μας σήμερα. Ξέρεις ότι έχει έρθει η στιγμή των μαλλιών, ε? Το φυσικό σου χρώμα ποιο είναι?
Το φυσικό μου χρώμα είναι ανοιχτό καστανό, αλλά όχι προς το ξανθό, προς το κόκκινο. Δηλαδή στον ήλιο γινόντουσαν κόκκινα. Α, γι' αυτό σου αρέσουν οι κόκκινες αποχρώσεις. Ναι, γιατί είναι πιο κοντά, ήταν πιο κοντά στο φυσικό μου. Τρίφωνα ακούς, φαντάζομαι. Είμαστε δύο βήματα το κομμωτήριο. Ναι, Γιάννη, μου ακούω και μου έχουν σηκωθεί τα ρόλια στο κεφάλι. Όσο για σένα, Σταυρούλα μου, σε περιμένω με τη δαγκάνα. Μπες μέσα, αλλάζεις και πας κατευθείαν, Τρίφωνα. Ήδη ετοιμάζουν τις βαφές, φαντάζομαι. Ωραία, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, γλυκιά μου. Έπεσε στη δαγκάνα. Αχ, είναι και μεγάλη δαγκάνα. Και είμαι γιατρός, βλέπεις, ε. Τι είναι αυτό που κρατάει, ρε παιδιά? Είναι μια πιάστρα. Τι πιάστρα? Είναι ρομπότ, το κάνεις έτσι και έχει δύο δαγκάνες. Που μαζεύουν τα σκουπίδια στην παραλία, όταν κάνεις έτσι τα μαζεύεις. Α, για να μην τα αγγίξεις. Ναι. Δεν το έχω δει ποτέ. Α, το έχει ο Τρίφωνος. Μ' αρέσει το πουκάμισό σου πολύ. Σ' αρέσει, ε. Ναι. Μόνο το πουκάμισο. Όλα. Τα στρας δεν σ' αρέσουν. Και τα στρας, αλλά το πουκάμισο έχει πολύ ωραία. Κάνει και λίγο crazy, crazy, crazy girl. Και λίγο μάγος του. Και λίγο μάγος και λίγο βγάζει δόση. Δισκομωτικής μάγος. Τώρα έρχεται η Σταυρούλα, ε. Α, Σταυρούλα έχουμε. Και θα την πιάσω με τη δαγκάνα μου και θα τη μεταμορφώσω. Αχ. Καλά, δεν μιλάει, δεν λέει. Τα χασε η Σταυρούλα. Γεια σας, τι κάνετε? Πώς είστε? Εμείς σας έχουμε δει, σας απολαύσαμε. Για να σας δω και από κοντά. Α, το μαλάκι σου να το δω λίγο. Το έχεις κόψει, ε? Το έκοψα σχετικά πρόσφατα, ναι. Κάνεις αλλαγές γενικά? Κάνω αλλαγές, ναι. Τα έχω κάνει και παλιά και φούξια και πράσινα. Α, όλα τα χρώματα της έρηδος. Μπράβο, αγάπη μου. Της έρηδας. Της έρηδας, οκ. Είναι της ήρυδας. Άλλαξα ένα φωνή. Αντί για ήρυδα, την είπα έρυδα. Ας γελάσω τρεις. Θα με κάνει κανείς ντάτσι. Λοιπόν, για πες μου. Γενικά... Ναι, τι θέλεις από εμάς. Πες μας. Θέλω να τα κάνω λίγο πιο κλάσι τα μαλλιά. Κλάσι. Ναι, λίγο πιο... Γιατί θα πας για καθηγήτρια. Τότε. Κλάση ενώ πιο κυριλέ. Τι κλάση, με αυτό το ντύσιμο κλάση. Εγώ είναι η μόνη κοπέλα που δεν θα την ήθελα κλασική, δηλαδή δεν θα την ήθελα με ένα κανονικό χρώμα. Ναι, αλλά αφού τα έχει κάνει και αυτά και στα μπλε και στα φούξια και τα τέτοια στα μαλλιά. Καλά, Τρίφωνας ξέρει καλύτερα. Το εναλλακτικό είναι το πιο κλασικό ίσως. Εντάξει, κυριλέ είναι και αυτό, τι έχει. Αυτό ήταν λίγο πιο ροκ, το είχα κάνει λίγο πιο... Ήταν πιο κοντά πίσω. Και στη πιο φαντασία, μακριά μπροστά. Στη φαντασία. Τρέχω μακρύνει, πάνε τρεις μήνες που τα έχω κόψει. Στη φαντασία σου, ναι. Κατάλαβα. Στο κούρεμα τι θα ήθελες, αγάπη μου? Δηλαδή θα μου άρεσε να ήταν πιο κοντά πίσω και πιο μακριά μπροστά, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα. Ναι. Γενικά σ' αρέσει πάντα το πιο πίσω να είναι κοντό. Ναι, γιατί γενικά δεν θέλω να ταλαιπωρούμε πάρα πολύ να τα φτιάξω. Α, ναι. Κατάλαβα. Βαριέσαι. Δεν είναι ότι βαριέμαι τόσο, είναι ότι... θέλω να είναι ωραία χωρίς να χρειάζεται τεράστια προσπάθεια. Ναι, γιατί τι δουλειά κάνεις και δεν προλαβαίνεις ούτε να χτενιστείς? Designer είμαι. Α, designer. Τι designer? Graphic designer, σχεδιάστρια σε εικαστικά διαφημίσεις και τέτοια. Α, ναι. Πολύ ενδιαφέρον, ε. Ναι. Εμένα, ας πούμε, σαν καρτούν εδώ, super hero, πώς θα με έκανες? Super villain θα σε έκανα περισσότερο, ναι. Κακός της ιστορίας, γιατί μου αρέσουν οι μπέρδες και αυτά, ναι. Το κόκκινο με το μαύρο. Ναι, έτσι. Άμπρα κατάμπρα, ναι. Τέτοια στυλάκια. Ναι. Και θα ήταν πιο, δεν ξέρω, mastermind κατάσταση. Master. Ναι. Master machine. Ναι, με το ωραία. Με τη δαγκανούλα. Ναι. Master machine και να βγαίνουν ψαλίδια και τέτοια κομμωτικής. Έλα, κάτσε κάτω. Τελειώ. Βάλτε στην πέρτα τη. Και να βγαίνουν τι? Ψαλίδια και τέτοια κομμωτικής. Α, ναι, από εδώ, ε. Ναι. Να σκάνε. Μπράβο. Λοιπόν, για να σε δω, βρε αγάπη μου, Σταυρούλα μου. Για να σε δω, βρε κορίτσι μου. Κάνεις γυμναστική, ε. Ναι. Έχω κάνει σχεδόν αρκετά πράγματα από γυμναστική. Τώρα τελευταία... Τι δηλαδή? Έχω κάνει μπαλέτο, έκανα στίβο αρκετά χρόνια μήκος. Μπαλέτο? Ναι. Πρίμα μπαλερίνα? Όχι, πρίμα δεν αξιώθηκα ποτέ, αλλά έκανα μπαλέτο πιο πολύ σε βαθμό. Για την άσκηση, πιο πολύ για την εκτόνωση. Α, ναι. Ναι. Α. Παντρεμένη? Ναι, είμαι παντρεμένη. Α. Είμαι 2 χρόνια παντρεμένη. Α. Αλλά ο σύζυγος μου δουλεύει στο εξωτερικό. Ναι. Στο εξωτερικό, μόλις τον παντρεύτηκες, τον έδιωξες κιόλας. Όχι ακόμα. Εντάξει, προλάβαμε να κάτσουμε 1,5 χρόνο μαζί. Ναι. Και τώρα γιατί έχει πάει στο εξωτερικό? Γιατί δουλεύει στην Κρακοβία. Α, Πολωνία, δεν έχω πάει ποτέ. Είναι πανέμορφα να πάει. Έχεις πάει? Είναι όμορφα, ναι. Και τι πήγε να κάνει εκεί το παιδί?
στο. Ουσιαστικά δουλεύει στα πολυμερή. Είναι ερευνητή. Α, ερευνητή κι αυτό. Και τι ερευνάει. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα καταλαβαίνω εγώ πολύ καλά αυτά. Πώς και εσύ δεν τα καταλαβαίνεις εσύ. Γιατί είναι χημίες και φυσικές που εγώ δεν είμαι. Που είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ναι, είναι αρκετά δύσκολα. Και εγώ από χημία δεν σκαμπάζω τίποτα. Εσείς όμως είχατε χημία, ε. Ναι, όχι, εμείς είχαμε χημία και θα σου πω και μια ιστορία. Ναι, την αρχή όταν πρωτογνωριστήκαμε, κυριολεκτικά με απήγαγε. Σε απήγαγε πώς. Ναι, γιατί ήμασταν στο μπαρ και απλά. Τον ήξερα βέβαια, έτσι. Α, τον ήξερα. Και απλά ήταν να φύγουμε όλοι μαζί να βγούμε. Mm. Και εγώ καθυστερούσα, μιλούσα, κάτι έκανα και απλά ήρθε και με πήρε σηκωτή στον ώμο και έφυγε από το μαγαζί. Είχατε χημεία, ε. Ναι. Mm. Είχαμε χημεία με το χημικό. Ναι, κάτσε ωραία. Μπράβο, είχατε χημεία, είχατε πιει και το ποτάκι, ήταν πολύ χημεία. Και γενικώ χημεία όλα. Και ξέρεις, τη χημεία τι είναι. Βάζει ένα στο νάτριο, βάζει άλλο στο κάλιο. Να το χλωρίζω νάτριο. Ορίστε, και τρυφά ξέρει από χημεία τελικά. Ξέρω αυτό. Καλή χημεία δεν μας είχε πει ότι είχε μείνει. Αλλά το ξέρε παρόλα αυτά. Για να δω τι στυλ έχεις. Αυτό το παντελόνι τι είναι. Αυτό το παντελόνι ήταν αντίστοιχο το είχε η φωτογράφηση του Terry Richardson με τη σου είχε. Ξέρεις και τον Terry Richardson. Ναι, και μου αρέσει πολύ. Α, μπράβο. Είναι πιο punk στυλ, πιο τέτοιο. Ναι, μ' αρέσει. Σαν ένα συνδυασμό πάνω σου δεν μ' αρέσει. Με αυτό το μαλλί. Το μαλλί γι' αυτό ήρθαμε εδώ να κάνουμε το θαύμα. Ναι, πριν το θαύμα. Ενώ, πριν το θαύμα. Αυτό τι είναι το μπλουζάκι. Το φούτερ είναι από τους εδώ, είναι από τους Arctic Monkeys. Μια μπάντα indie που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχετε κάτι. Αντιδάκιες. Ναι, είναι. Λίγο heavy metal. Όχι, όχι, είναι indie rock. Indie rock. Τι κάνουν δηλαδή το indie rock. Είναι πιο ήρεμο. Είναι πιο independent, όχι ινδικό. Α, independent. Α, με μπέρδεψες. Ιδίως μου τα λες έτσι λίγο. Ναι. Και αυτό το μπλουζάκι τι είναι, κάτι θα είναι και αυτό. Το μπλουζάκι, είναι. Μ' αρέσει φυσικά που είναι πιο φαρδινή, λίγο σαν φουστάνι. Ναι, για σήκωνα σε εδώ λίγο. Να δω τι στυλ έχει, γιατί θα τρελαθώ. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερο. Κάτσε να μην σε πνίξω πολύ. Ναι. Το μπλουζάκι είναι ασύμμετρο, μου αρέσει που είναι γιατί πάει ωραία με τα κολάν αυτό. Καλύπτει ότι δεν θα θέλει. Για έλα πιο κοντά. Έλα εδώ. Κατέβασέ το τώρα. Ναι. Μας κοροϊδεύει κάτι κάτω. Έλα. Λοιπόν, σταμάτα τώρα σε μένα πας να κάνεις αυτά τα πράγματα σε ταμάς. Ρε Σταυρούλα, σε ταμάς. Σε παρακαλώ, με βλέπεις εδώ πέρα φιγουρίνη και πας εσύ να μου πεις για Terry Richardson. Σε παρακαλώ, ρε Σταυρούλα, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, μωρά μου, σ' αγαπώ. Αχ, άτιμη ζωή και παλαιοκοινωνία. Το στυλ αυτό από πού το έχεις εμπνευστεί. Εγώ ζούσα κάποια διάστημα στο Λονδίνο. Α, από Λονδίνο. Ναι, οπότε είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που το Λονδίνο. Ναι. Α. Εγώ είμαι του Ιταλικού κινηματογράφου. Φαίνεται. Και η Ιταλική φινέτσα. Ναι. Τσινετσιτά. Τσινετσιτά, μπράβο. Ποια τσινετσιτά, εγώ μη τσίτα. Ποια τσινετσιτά. Βγάζεις το τσινέ και μένει το τσιτά. Μπράβο. Το έχουμε κάνει και το τσιτά. Το ξέρεις. Αχ, φιλενάδα. Οκ, καταλαβαίνω τότε. Λονδίνο και τα λοιπά. Και θες να γίνεις τώρα κυρία, κοκέτα. Θα με τρελάνεις. Έχω βάλει στοίχημα. Στοίχημα. Στοιχηματίζω. Θα γυρίσεις στη δική μου αγκαλιά. Στοιχηματίζω. Δεν ξέρω παρακάτω, βοήθησε πρέπει να πει. Εσύ στη δική σου αγκαλιά. Στοιχηματίζω. Πού το θυμήθηκες καλή το Λιβγεράτο. Αλιβγεράτο ήταν. Νομίζω. Τι ήταν αυτό, Μαντώ. Μη με κοιτάτε με. Ναι, εντάξει, δεν περιμένουμε. Ήταν αλλού η κοπέλα, δεν ξέρει όλη την ελληνική μουσική. Δεν καταλάβει το τραγούδι. Μόνο το ρέμο ξέρει. Μόνο. Στοιχηματίζω, θα γυρίσεις στη δική σου αγκαλιά. Κατάλαβα, στη δική σου. Mm. Έκανα και το λάθος. Άμα δεν ξέρεις το τραγούδι, ρε παιδί μου, δεν σου βγαίνει. Δεν βγαίνει ούτε νότα ναι. Που λένε. Θα γυρίσεις στη δικιά μου αγκαλιά. Πουθενά δεν θα βρεις σαν και εμένα στον κόσμο ξανά. Καμιά, όχι καμιά. Ξανά, ξαμιά. Παντό. Αυτά εδώ όμως μοιάζουν και λίγο με κέρατα. Μοιάζουν και λίγο με γελάδα, όπως τη βλέπεις. Κοίτα, είναι μια γυναίκα η Σταυρούλα που τα υποστηρίζει αυτά. Πολυμορφική. Ναι, και, τα υποστηρίζει και της αρέσει και αυτό το καρτούν, γι' αυτό την κάνω και έτσι. Ναι. Λίγο δηλαδή, μάγκα. Λίγο, ναι.
Να σε δω. Α, και σου πάει. Ναι, το μαλλί σου δηλαδή θα το ήθελα για τέτοια γυναίκα που είσαι, έτσι λίγο πιο ροκ και λίγο ναι. πιο ανατρεπτική, να κάνεις λίγο πιο διάφορα χτενίσματα, θα ναι, έλεγα. Ναι. Ναι. Ναι, συμφωνείς. Ναι, θα ήταν ωραίο. Ναι. Λίγο πιο κρεπαρισμένα, χαλασμένα, χρωματιστά. Σαν να σου έχουν σηκωθεί οι τρίχες στο κεφάλι. Στην πρίζα. Στην πρίζα, μπράβο. Για να έχεις και το αντικλείδι εκεί πέρα. Για να σε δω λίγο. Κάπως σε ήθελα διαφορετική. Πιο κεντρική. Τσιμπιδάκια. Και όχι ένα-δύο. Όλα τα τσιμπιδάκια. Όλα. Σαν στυλ σε ήθελα λίγο έτσι πιο τρελοκαμπέρο, θα έλεγα. Να, αμέσως μόλις μάζεψες τη μια πλευρά, σου τέριαξε. Και όλα τα εργαλεία πάνε σε όλα τα στυλ. Flintstones. Αυτό μου κάνει και λίγο πώς είναι στην Αφρική. Ναι, με το κόκαλο. Που βάζουν κόκαλα. Γι' αυτό σου λέω Flintstones. Για σήκωνος εδώ. Δεν το κάνουν βέβαια πια αυτό. Α, και όμως μ' αρέσει. Έχω λοιπόν, την βαγκάνα στο κεφάλι. Ναι, έχεις βαγκάνα. Αλήθεια τώρα. Και μ' αρέσει κιόλα. Είναι ένα στυλ που σου πάει, θα έλεγα. Okay. Λοιπόν. Εντάξει, τελειώσαμε να βγω έτσι έξω. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Έτοιμη. Το υποστηρίζεις, αγάπη μου. Λοιπόν, Αθηνά μου, πήγαινε εσύ να κάνεις τη βαφή. Πάω να τη φτιάξω. Για να φτιάξω εγώ τη δημιουργία, την haute couture. Την haute couture. Για να σε δω. Α, νομίζω ότι σου πάει πάρα πολύ. Θα το βάψουμε με τη δαγκάνα ή χωρίς, να ξέρω. Με τη δαγκάνα, λέω. Με τη δαγκάνα. Ναι, να έχει και στυλ, αγάπη μου. Okay. Α, τέλειο, έχει το μηχανισμό, αν έρθει κάνει πολύ κοντά, κλακ. Και όποιον έρχεται, και όποιος έρχεται, το δαγκώνεις. Έτσι, τον αρπάζεις. Αλλά εσύ δεν θες κι άλλος τώρα. Όχι, έχεις μείνει είμαι. Τώρα στο σύζυγο. Εγώ είμαι καλά, ναι. Είναι και μακριά, τον έχεις μακριά, μια χαρά περνάτε. Πόσο καιρό έχεις να τον δεις? Τρεις μήνες. Τρεις μήνες. Δεν το πιστεύω. Ναι. Πω. Και έχω τον ξαναδώ τον... Αχ, αγάπη. Τρυφερό μου κοριτσάκι. Μας λείπει, βρε παιδιά. Πώς τον λένε? Θοδωρή. Θοδωρή μου. Το βλέπεις έτσι το κορίτσι. Ή μάλλον το ρενάκι. Ποιο τραγούδι θα του εφερώσεις? Είναι φάση το αγόρι. Είναι φάση. Είναι φάση το παιδί. Το παιδί. Είναι φάση το αγόρι. Είναι φάση. Είναι φάση το παιδί. Το παιδί. Κάτσε τώρα γιατί έρχεται ο Γκέκας. Έλα, Αθηνά μου. Α, να έρθω εγώ, δεν θα έρθετε. Ναι, αγάπη μου. Έλα το κορίτσι μου, έλα το κορίτσι μου. Μπράβο το κορίτσι μου, να τη Αθήνα. Σήμερα σε μνή σε βλέπω, Αθηνά μου. Σε μνή σε βλέπω. Πάρα πολύ σε μνή. Δεν βλέπω τίποτα να προεξέχει. Με προτιμάς. Μ' αρέσει έτσι. Και σε θέλω ντυμένη παπαδίτσα. Παπαδίτσα. Να φοράς μια ωραία ρομπίτσα. Ράσο από εδώ και πέρα. Ράσο. Βγάλε λίγο τη δαγκάνα, αγάπη μου. Μπράβο έτσι λίγο. Γιατί χωρίς τη δαγκάνα μου δεν πάω πουθενά. Και καλά κάνεις. Και έρχομαι να επιθεωρήσω να δω τι θα κάνεις στην Σταυρούλα. Α, προσοχή, έρχεται η δαγκάνα. Ψηλά τα χέρια, Αθηνά. Κρατάω δαγκάνα, πρόσεχε. Μπράβο. Δεν είναι για να σηκώνετε τα χέρια. Κρύψτε. Λοιπόν, αχ, πάρα πολύ ωραία την έκανε Σταυρούλα, ε. Πώς άνοιξε. Αλλά δεν λέω, δεν αποκαλύπτω. Σταυρούλα μου όμως έχεις να κάνεις και μακιγιάζ και νιχάκι. Εντάξει. Και να σε δω στην πασαρέλα. Αμέ. Εντάξει. Ναι. Bye bye, Σταυρούλα. Bye. Bye bye. Καλώς, Σταυρούλα. Για να δω το χεράκι σου. Κάνεις νύχια γενικότερα, ασχολείσαι. Γενικά, ναι, όσο μπορώ, όταν είναι ανοιχτά και υπάρχει δυνατότητα, ναι, πήγαινα και τα κάνω. Όταν γίνεται. Αυτό είναι απλό, το έχω κάνει μόνη μου. Ναι, το βλέπω. Το ότι το έχω κάνει μόνη μου, ναι, προφανές. Ότι είναι απλό, ήθελα να πω. Για μόνη σου δεν μπορώ να πω ότι τα έχεις πάει και άσχημα. Εντάξει.
αρέσει το χρώμα που έχουμε διαλέξει για σένα. Είναι τέλεια, πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το χρώμα και το σχήμα, ναι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε περιμένει ο Γιάννης για το μακιγιάζ. Τέλεια. Σταυρούλα, καλώς ήρθες και σε μένα. Γεια σου, Γιάννης, ευχαριστώ. Πώς είσαι μέχρι τώρα? Μια χαρά, πολύ ωραία. Το διασκεδάζεις? Ναι. Το primer σε όλο το πρόσωπο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε στο μακιγιάζ, ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και σαν διάρκεια και σαν μάτ αποτέλεσμα, λίανση πόρων. Υπάρχουν και primer τα οποία έχουν λίγο χρώμα, ώστε να διορθώνουν κάποιες κοκκινίλες, κάποιες πανάδες, ευριαγγίες. Δεύτερο βήμα είναι το foundation. Το απλώνω σε όλο το πρόσωπο με ταμποναριστές κινήσεις και σβήνω προς το λαιμό. Λοιπόν, απλώσαμε και το foundation, πάμε για σκιές. Yeah. Θα κάνω απαλό μακιγιάζ, έτσι πιο nude. Εγώ αυτό που κάνω πάντα είναι να ξεκινάω με ένα απαλό χρώμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία καφέ σκιά, αλλά πολύ ανάλαφρη, ή το ίδιο μας το bronzer που κάνουμε τα κοψίματα. Να έρχεται κοντά στην επιδερμίδα. Αυτό με βοηθάει να δώσω ένα φυσικό βάθος χωρίς να κάνω λάθος. Γιατί πολλές γυναίκες βάζουν κατευθείαν το σκούρο και μουτζουρώνονται σε αυτό εδώ το σημείο και μετά δεν μπορεί να γίνει εύκολη διόρθωση. Ίσα-ίσα να τονίσω τις βλεφαρίδες σου περισσότερο. Θα κάνουμε μία πολύ λεπτή γραμμή. Και πάμε να ντύσουμε και τις βλεφαρίδες με ένα μαύρο μάσκαρα. Και φτάσαμε στο τελευταίο βήμα που είναι το κραγιόν. Θα σχηματίσω πρώτα τα χείλη σου με ένα μολύβι χιλιών, ώστε να κάνουμε το σωστό περίγραμμα. Βάζω και λίγο gloss, γιατί είναι αφυδατωμένα τα χείλη σου. Σταυρούλα μου, είσαι έτοιμη και από εμένα. Πέρασες όμορφα. Πολύ. Χαίρομαι. Είσαι έτοιμη για πασαρέλα. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη μου. Μαρία. Τζον μου, Τραβόλτα μου. Greece, baby. Τι ωραία κομμάτια, τι συνδυασμούς ωραίους έκανες με τη Σταυρούλα. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Και συνειδητοποίησα ότι η Σταυρούλα είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει πάρα πολλές γνώσεις μόδας τελικά. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν τη στόχα. Έχω μεγάλη απορία τι είναι το τελευταίο κομμάτι, γιατί διαλέξατε τόσο ωραία. Δεν θα το πιστεύετε. Έχω επηρεαστεί πάρα πολύ και από τον Τρίφωνα, εννοείται, και από το Λονδίνο. Νομίζω θα έχουμε μια εικόνα Σόχο σήμερα. Ο Τρίφωνας τι έκανε με τα μαλλιά, πού είναι? Έχει κάνει υπέροχα μαλλιά, δεν ξέρω πού. Σόχο, Μαρία μου. Σοκ. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Σοκ μου, τι έκανε στο κορίτσι? Έκανα τα πάντα, δεν κατάλαβες, τι έκανα? Όχι, ναι. Τα δικά σου τα μαλλιά τα έκανες πολύ ωραία πάντως. Μπράβο, σήμερα. Ευχαριστώ, Μαρία μου, ευχαριστώ. Έχουμε επηρεάσει από τα μαλλιά και από τα μαλλιά σου, νομίζω, λίγο. Α, ναι. Είναι πια ίδωλο, δηλαδή, τι να πω, Μαρία μου. Άντε, ελάτε. Πάμε να τα πούμε από κοντά. Τι ντύθηκες σήμερα? Τι ντύθηκα? Πρώτον στέκομαι έτσι για να δείχνω ωραίο το ρούχο, όπως κατάλαβες. Πώς στέκεσαι? Έτσι με ύφος. Ωραία. Γιατί να την κάνουμε έτσι την εκπομπή. Και ταιριάζουμε, καλέ. Κοίτα εδώ. Α, εσύ έχεις δαγκάνα. Εγώ δεν έχω. Ναι, γιατί είμαι σούπερ χείρο. Κάτσε καλέ. Κάτσε καλέ. Τι την κάνεις αυτή? Δαγκώνει. Όταν λέει κάποιες κακές λέξεις, Μαρία μου. Τι λες, μωρέ, πού το βρήκες? Το βρήκα. Όποιος ενδιαφέρεται.
Ότι σήμερα έκατσε σπίτι σου και σκέφτηκες ότι θα ντυθείς έτσι. Αυτά τα αφήνω στο στυλίστα μου, τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ωραία. Εσύ απλώς σκεφτόσουν ότι θα κρατάς και πήρες την δαγκάνα ή την έφερε τη δαγκάνα ο κύριος Παπα-Νικολάου. Όχι, μου την έφερε η παραγωγή. Α, στον Τρίφωνο φέρω και δαγκάνα. Αλλά τα ενσωματώνω, Μαρία μου, τα ενσωματώνω. Τι να κάνω. Όχι, τα ενσωματώνεις και τα αυκομειώνεις. Αυτό που λες. Τα κάνεις πολύ ωραία. Ναι. Είμαι super hero. Με τη δαγκάνα. Ναι, γιατί χωρίς τη δαγκάνα όχι. Γιατί πώς είσαι με τη δαγκάνα. Χωρίς τη δαγκάνα τι είμαι. Δούκισα, μου κάνω λίγο δούξα, μου κάνω λίγο ρίτα. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω, πώς να το κάνουμε. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω και δεν θα πεθάνουμε. Το κορίτσι θα το δούμε, ρε παιδιά. Πάμε, ναι. Γιατί άλλη δουλειά έχουμε. Ναι, αυτό. Εμείς πώς κάνουμε τζάντρου μας. Δικό μας σοου. Η Σταυρούλα νομίζω έχει και... Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος και εγώ και η Σταυρούλα ότι έχουμε κερδίσει το στοίχημα, εννοείται. Και όπως είπα και πριν λίγο, θα δείτε μία εικόνα, κλαμπίν, Σόχο, αλήθεια. Όντως, Σόχο παλιό. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε στην πόρτα. Πάμε. Το τραγουδάει η Ρίτα, το άνοιξε πόρτα. Όχι, μόνο η Μαρινέλου. Μόνο η Μαρινέλου μας. Άνοιξε πόρτα. Τι ωραίο. Με καλυζέ, έτσι κάπως. Ναι, 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 και το τζάκετ, τη μπλούζα, τα μαλλιά, το σκουλαρί. Disco 69, ε. Και Animal Maria που τα αγαπάει πάρα το πολύ. Το είδα, το είδα. Ναι. Πάντα ακούω τα κορίτσια. Και ταιριάζει τόσο ωραία με το παντελόνι. Πώς έπαιξε με αυτό το χρώμα, 8,5-9 είναι. 8. 8. 8,5 είναι. 8,5, είδες. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Σου πάει πάρα πολύ. Μπορεί και λίγο 9,1. Α! Ναι. Κάτσε λίγο γιατί η φράντζα, Γιάννη μου. Βεβαίως. Κάντο με τη δαγκάνα. Κάνε αυτό πήγα να κάνω. Λίγο, κάτσε. Έτσι, μπράβο, ναι. Έλα, Σταυρούλα μου, γύρνα. Δεν θέλω να έχεις αγωνία. Όπου καμία σχέση έχει. Ναι. Γύρνα να δεις τον εαυτό σου εκεί. Θα ανοίξει στην πόρτα το μόνιτο και θα δεις μια άλλη. Καλό ή κακό σοκ. Απίθανο είναι. Για καλό το καταλαβαίνω. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου πηγαίνει αυτό το χρώμα γενικά αυτό. Τέλειο, ναι. Σου πάει πάρα πολύ είναι και πάρα το μαλλί πολύ ωραίο. Και το outfit. Και είναι και δύσκολη, τα ξέρει όλα. Mm. Δεν μπορείς. Μεγάλη άποψη Τρίφωνα, ναι. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Αχ, είναι πραγματικά, είναι τέλειο. Είμαι πραγματικά έτοιμη για δίσκο με αυτό το μαλλί. Είναι απίθανο, πραγματικά. Καλά το παντελόνι, Γιάννη, τέλειο. Είναι όλο, όλο το... Της κάθε δηλαδή, την κοίτα. Πού το βρήκες αυτό το παντελόνι, πες μας. Όπως βρίσκετε εσείς τα υπόλοιπα που δεν βρίσκω εγώ. Υπήρχε στο μόλ αυτό το παντελόνι. Όταν ήμουν εγώ, παιδιά, δεν υπήρχε. Υπήρχε, όχι αυτό υπόλοιπο. Υπήρχε, αλλά ήταν για αυτό το σωματότυπο, να λέμε την αλήθεια. Ναι. Έλα, Σταυρούλα. Δεν μπορείς να σε χορτάσεις, ε. Πάθη σοκ. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έχω να πω τον εαυτό μου με άλλο χρώμα μαλλί από το κόκκινο. Αλήθεια. Πάνω από 10 χρόνια. Και μην το ξανακάνεις το κόκκινο. Ναι, ρε σου. Πάει αυτό, ε. Στην επιδερμίδα σου. Δεν σε κολάκευε. Σου βγάζει ένα... Ήτανε μουντό κόκκινο. Ήτανε μουντό, ναι. Πιο ανοιχτό, ίσως της πήγαινε. Ένα τζίντζερ θα της πήγαινε. Ναι, θα της πήγαινε γι' αυτό. Γιατί μοιάζει και με αυτό. Πιο καροτή, όχι ναι. Πιο... Καροτή. Ναι, να φύγει κοκκινίλα. Δεν το τολμούσα να πάω προς τους ανθρώπους. Έπρεπε να το κάνεις αυτό. Είναι από τα looks και από το αποτέλεσμα που πραγματικά ζηλεύω με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ πολύ. Που είναι ωραίο αυτό. Είσαι φανταστική, έχει αλλάξει όλο το πρόσωπό σου, άνοιξε όλο το βλέμμα σου, το χαμόγελό σου. Έχω μένει άφωνη με το look, τρελαίνω μου, Γιάννη. Ευχαριστώ. Σου ταιριάζει τόσο πολύ. Και το μακιγιάζ της, ναι, τι όμορφη. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Και μπράβο και στην Αθηνά για το χρώμα. Λόγω του ότι είχαμε πάρα πολύ έντονα ρούχα, σαν κομμάτια μεμονωμένα, συζητήσαμε με τον Τρίφωνα πάρα πολύ ώρα στο τι μαλλί θα αποφασίσουμε. Και θεωρήσαμε το κεφάλι πρέπει να είναι φυσικό, γυναικείο, σεξι, όμορφη. Μια όμορφη γυναίκα που βγαίνει για κλάμπινγκ και απλά ξέρει πάρα πολύ καλά να συνδυάζει όλα αυτά που μόλις βλέπουμε. Και η Σταυρούλα μας φαίνεται και τώρα και από πριν πόσο πολύ έχει απολαύσει όλη την διαδικασία του παιχνιδιού. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επέλεξε εμένα. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο. Μπράβο.
Εμείς ευχαριστούμε, Σταυρούλα, που ήρθες, εμπιστεύτηκες στην ομάδα και άλλαξες πραγματικά. Δηλαδή, είχες όρεξη για παιχνίδι και το πέτυχες και κέρδισες και το στοίχημα. Δεν το περίμενα ότι θα βγει τόσο ωραίο. Δηλαδή, περίμενα ότι θα κερδίσει το στοίχημα, αλλά δεν περίμενα τέτοια. Ότι θα σας αρέσει και τόσο. Τόσο πολύ, δεν το περίμενα. Αν και εσείς θέλετε να κερδίσετε στοίχημα, να σας αρέσει τόσο όσο δεν φαντάζεστε, δηλώστε συμμετοχή στο Style Me Up, εδώ στο Open. Εμείς θα σας πούμε τώρα καλό απόγευμα και η Σταυρούλα θα κάνει την πασαρέλα της. Γεια σας.